Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Dragonman και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο, όχι άλλο ένα επεισόδιο, στο πρώτο επεισόδιο του Company of Heroes 2 της Beta. Έχω δει λίγο το παιχνίδι, πάμε να το δούμε λίγο μαζί. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον Roplen. Στο Roplen, να δούμε λίγο και το προφίλ του, ένα παλικάρι. Ο οποίος έχει πάρει το παιχνίδι, του έχουν δώσει invite, ένα κλειδί, σαν τα δώρα αυτά που κάνουν και δίνεται σε φίλους και γνωστούς κλειδί, για να μπορούν να παίξουν, να δοκιμάσουν κάποιο παιχνίδι. Και μου έδωσε λοιπόν, ο Roplen, αυτό είναι το προφίλ του, μου έδωσε το key, το beta key, για να μπορέσω και εγώ να τσεκάρω το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό είναι το προφίλ του λοιπόν. Είναι στην ομάδα και φίλος και στην ομάδα λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Roplen, για αυτό το κλειδάκι, για να μπορέσουμε να δούμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, να φτιάξουμε βιντεάκι και να το δούμε όλοι μαζί. Πάμε να δούμε λίγο το παιχνίδι. Έχουμε τα option, τα γραφικά, στο low φυσικά, γιατί παιδιά στα high λίγο που το έβαλα σερνότανε. Gameplay. Εδώ είναι διάφορα πράγματα που μας βοηθάει στο παιχνίδι. Τι λέει εδώ. Εδώ μάλλον το δείχνει, ναι. Ωραία. Εδώ έχουμε τον ήχο για το παιχνίδι μέσα. Πάρα πολύ ωραίο. Accept. Εδώ έχουμε το tutorial, παιδιά, όπου στο tutorial μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να μάθουμε να παίζουμε το παιχνίδι, αλλά το έχουν κάνει με την εξής μαγιά, ότι βλέπεις βίντεο, διαλέγεις αυτό που θέλεις, πατάς εδώ και πάει play video και έτσι βλέπετε λίγο πώς παίζει το παιχνίδι. Έχουμε τα replay, το οποίο μπορούμε να δούμε τα παιχνίδια που έχουμε παίξει. Πάμε back. Customizer, εδώ είναι το ότι μπορούμε να διαλέξουμε Ρώσους ή Γερμανούς και μπορούμε να φτιάξουμε το τι θέλουμε να έχουμε. Εδώ έχουμε δηλαδή roster και εδώ βλέπουμε έχουμε τους τρεις commander που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο παιχνίδι, έτσι, έναν από τους τρεις. Διάφορα πραγματάκια καλούδια που αυτά εδώ πέρα τα βλέπουμε μέσα στο game. Commander μπορούμε να ξεκλειδώσουμε άλλους δύο, ένα στο 13 level και ένα στο 17 level, αυτό το γράφει εδώ κάτω. Εδώ κάτω μόλις ανοίξει, NATO, required level 13. Εδώ μας δίνει κάποια άλλα πραγματάκια, όπως βλέπουμε, το οποίο γεμίζει μπαρίτσα και όλος ό,τι θέλει και level 3, έτσι, όπως βλέπουμε, για να ξεκλειδωθεί. Αυτό θέλει level 20, level 1, level 14. Είναι λοιπόν κάποια πραγματάκια τα οποία τα ξεκλειδώνει, μπορούμε να τα βάλουμε εδώ και να τα έχουμε μέσα στο παιχνίδι μας. Και skin, all skin, βλέπουμε και εδώ αυτά που ξεκλειδώνουν στα level 18, 14, 10, 20, 5, έτσι, τα οποία μπορούμε να τα έχουμε μέσα στο παιχνίδι. Εδώ δεν κάνει λοιπόν κάτι. Δεν ξέρω ακριβώς, όχι, ναι. Λογικά αυτά πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πάμε λοιπόν εδώ στο roster και να το επιλέξω έτσι, αλλιώς με βγάζει πάλι εκεί. Πάμε λοιπόν back και έχουμε το online. Τώρα εδώ στο online έχουμε την ομάδα μας, τους τρεις commander και αυτά που βγάζουμε μετά, τα άλλα 30 μάκια που έχουμε, αναλόγως με αυτά που θέλουμε να παίξουμε. Εδώ έχει διάφορες πίστες με 2 παίκτες, 4 έως 6, 4, 2 έως 4, 6 και 8. Αυτό δηλαδή είναι το από 6 μέχρι 8 παίκτες. Το βάζουμε λοιπόν εδώ να δούμε αυτή την πιστούλα. Μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και invite, έτσι μας ανοίγει κατευθείαν εδώ πέρα και μπορούμε να φωνάξουμε κάποιον φίλο ο οποίος έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, στην προκειμένη περίπτωση ο Roplen, αν είναι μπορεί να κάνουμε ένα άλλο παιχνιδάκι, ένα άλλο βίντεο να παίξουμε μαζί το συγκεκριμένο παιχνίδι και να το δείτε, και μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε ανάλογα, βέβαια να έχουμε και τον ανάλογο χάρτη, δηλαδή άμα βάλουμε 4 έως 6 όπου ανοίγουν 6 θέσεις ή 4, έτσι, και μπορούμε να παίξουμε invite με έναν φίλο, μπορούμε να μεταφερθούμε σε κάποιο άλλο, σε μία άλλη θέση και φυσικά μπορούμε να βάλουμε και μία AI του υπολογιστή.
να παίξουν μαζί. Βάζουμε λοιπόν εδώ τον υπολογιστή, θα το βάλουμε στο easy, όλα στο easy, να το τσεκάρουμε. Βάζουμε λοιπόν αυτή την πίστα, ναι, ας βάλουμε αυτή την πίστα, 4 λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να παίξουμε 2 εναντίον 1, που βασικά δεν είναι δύο διαφορετικές ομάδες, η ίδια ομάδα είναι, έτσι. Είμαστε κομπλέ, έτοιμοι, πατάμε start game και περιμένουμε να μας φορτώσει το παιχνίδι. Αυτά τα δύο παιχνίδι φορτώσει. Παίζουν, εδώ μας βγάζει διάφορα πράγματα τα οποία βλέπουμε μέσα στο παιχνίδι μας. Τι μπορούμε να κάνουμε. Να ξέρετε, τα mouse και βελάκια παίζουν στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν κουνάτε χάρτη με ΑΣΓΜΑΒΔ, αλλά με τα βελάκια. Είμαστε κομπλέ. Press any key, πατάμε λοιπόν ένα κουμπί οποιοδήποτε και παίζουμε. Εδώ έχει διάφορα άλλα πραγματάκια. Εδώ βλέπουμε παίζει ο υπολογιστής λοιπόν. Εδώ παίζει ο υπολογιστής, παίζει εκείνος, παίζουμε και εμείς. Πατάμε εδώ να φτιάξουμε αυτό και φεύγουμε να πάμε εδώ. Αυτό εδώ το κτίριο είναι το κτίριο το συγκεκριμένο. Μ' αρέσει πως τα λέω κιόλας. Πάει, παίρνει το πρώτο κομμάτι. Λοιπόν, εδώ είναι η engineering και θα τους χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κτίρια για να μπορέσουμε να βγάζουμε στρατό. Παίζει ρόλο, τα πάντα παίζουν ρόλο, ακόμα και ο καιρός επηρεάζει τους παίκτες μας. Πάρα πολύ ωραία, το πήραμε λοιπόν αυτό. Εδώ έχει άλλη ομάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Αυτή την έχει δηλαδή ο υπολογιστής. Ίδια δηλαδή ομάδα, έτσι που υπάρχει. Ίδια ομάδα. Και αυτοί φτιάχνουν από ό,τι βλέπουμε εδώ διάφορα πραγματάκια. Α, όχι, τέτοιοι είναι, ναι, μπερδεύτηκα. Ωραία. Rally point, θα το βάλουμε εδώ. Εδώ μπορούμε να βγάλουμε τώρα κατευθείαν ένα όχημα. Και εδώ θα χρειαστούμε τώρα να φτιάξουμε κάποια στιγμή άλλο κτίριο. Ωραία, πήραμε το συγκεκριμένο κτίριο. Για άμυνα. Όχι, εδώ, όχι, μπορούμε. Ή βάζουμε τον υπολογιστή, παιδιά, να παίξει. Δηλαδή παίζουμε εμείς, παίζει και ο υπολογιστής. Και κάνει διάφορα καλούδια, κάποια πραγματάκια. Ωραία. Παίρνουμε λοιπόν αυτούς, να τους φέρουμε εδώ. Εδώ. Πάνε αυτοί με προσοχή. Ας έρθουμε εδώ πίσω. Engineering, να φτιάξουμε κτίριο. Αυτό εδώ θέλει ακόμα 50. Fuel λοιπόν. Ας βάλουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε. Ενώ εδώ θέλει 200. 200. Must be, secure radius. Άρα ούτε και αυτό παίζει. Τώρα παίζει ή πρέπει να είμαστε εδώ. Καταρχήν τώρα δεν μου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσω να φτιάξω αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Από άμυνα, όχι. Εδώ μπορούμε να πάρουμε αυτούς και να φτιάξουμε εδώ μία. Έτσι εδώ, άμυνα. Στρατός από εδώ και πάμε εδώ. Να μαζέψουμε αυτό. Βλέπετε λοιπόν, ίδια ομάδα με τον υπολογιστή. Αυτοί πάνε πίσω κατευθείαν. Εδώ
Εδώ είναι radius. Εδώ μπορούμε να βγάλουμε μονάδες αυτές. Εδώ μπορούμε να βγάλουμε sniper και battalion. Από εδώ, άμα μπορούμε να φτιάξουμε τουλάχιστον αυτό, το φτιάξαμε. Αυτό θέλει 50. 50, έλα, κοντεύει. Για support. Αυτό εδώ είναι. Για να το φτιάξουμε λοιπόν αυτό εδώ. Ωραία. Να πω ότι δεν μου αρέσει αυτό. Να δούμε αν υπάρχει κάπου κάποιος και μας βαράει. Για να δούμε λίγο. Ωραία. Και πάμε λοιπόν να φύγουμε. Να τους βάλουμε λοιπόν όλους μέσα και να πάμε. Ας μπουν μέσα οι παίκτες μας, ο στρατός μας, και τους πάμε εδώ πέρα πίσω. Εδώ. Τέλεια, το φτιάξαμε λοιπόν αυτό και έχουμε βγάλει τώρα Maxim Heavy Machine Gun και Mortar, και μπορούμε να βγάλουμε και ένα τέτοιο πραγματάκι, να πάρουμε και ένα τέτοιο, ας τα βγάλουμε όλα να τα έχουμε. Προς το παρόν κερδίζουμε, παιδιά, γιατί έχουμε 2 αστέρια από τα 3. Ας το μαζέψουμε αυτό να το πάρουμε. Αλλά γρήγορα. Ωραία, το πήραμε αυτό και πάμε για εδώ. Ωραία, να δούμε. Δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα, θα φτιαχτεί όμως. Μας πήρανε και αυτό εδώ. Το πήραμε για να το πάρουμε. Ωραία. Και ας τους φέρουμε γρήγορα εδώ. Και όπως βλέπουμε τώρα, έρχεται κακοκαιρία. Το ότι έρχεται κακοκαιρία δεν είναι και ότι καλύτερο. Πάμε γρήγορα εδώ, να μπορέσουμε να το μαζέψουμε. Τα πατάει εδώ μεταξύ. Από κάπου παράνε. Πήραμε λοιπόν τώρα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, εφόσον ολοκληρώσαμε το ένα level, διαλέγουμε command τι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν. Ωραία. Βλέπετε εδώ πέρα τη θερμοκρασία και τα λοιπά όπου επηρεάζονται. Ωραία, τέλεια. Ας τους πάμε. Φάτωνα, 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 φάτωνα. Φάτωνα, έτσι, μπράβο. Α, μπράβο. Ο υπολογιστής θα προσπαθήσει να πάρει το συγκεκριμένο. Εμείς σας φάμε αυτούς εδώ. Όπως βλέπετε, τους έχουμε βάλει στη μέση. Δεν θα προλάβει να φύγει, θα πέσουν πάνω μου. Άρα θα τους φάω με τα δικά μου πυρά. Φάτωνα, 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 φάτωνα. Την κλείδωσε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και πάμε γρήγορα να πάρουμε το capture point. Ωραία. Λοιπόν, ας βγάλουμε, για να δούμε εδώ τι μπορούμε να φτιάξουμε. Ας φτιάξουμε αυτό εδώ. Ωραία, έτσι. Και ας έρθουμε γρήγορα εδώ.
γρήγορα εδώ τις μονάδες αυτές, εδώ να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε αυτό. Αυτή τι είναι, ωραία. Είναι η κακοκαιρία, βλέπετε η κακοκαιρία, παιδιά, επηρεάζει τους παίκτες, μάλλον το στρατό μας, τα πάντα δηλαδή παίζουν ρόλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Α. Ωραία, ο στρατός έφτασε εδώ, το πήραμε και αυτό. Λοιπόν, αυτή η εξάδα να έρθει εδώ. Ωραία. 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 Από εδώ το βάζουμε γιατί από εδώ είναι ο δρόμος. Και ας έρθουμε. Τελειώνει τώρα. Ηρεμεί ο καιρός. Πάμε γρήγορα να βοηθήσουμε το στρατό μας. Κατευθείαν να ρίχνουμε. Πήραμε και αστεράκι εδώ. Μπορούμε, α, ωραία, έτοιμο και αυτό. Και εδώ βλέπετε τώρα έχουμε τάγκ και διάφορα άλλα καλούδια. Ας επιλέξουμε αυτούς να δούμε αυτό το συγκεκριμένο. Κάπου θα το δούμε αυτό. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Μόλις πάμε level 2 θα μας ξεκλειδώσει τούτο εδώ. Anti-tank. Καμουφλάζ δηλαδή. Το οποίο είναι. Πού είναι. Αυτό εδώ λογικά θα πρέπει να αλλάξει το καμουφλάζ του. Αυτό εδώ. Και πρέπει να έχει άλλο ένα νομίζω. Να τα. Όπου να είναι. Για να δούμε. Ωραία. Και πώς γίνεται τώρα αυτό. Α, για τα anti-tank. Για αυτά εδώ λοιπόν δηλαδή. Έλα. Για αυτά εδώ. Να το. Το πατάμε λοιπόν. Ωραίο. Α, για να μην φαίνεται. Και μετά το βάζουμε έτσι για να βαράνε. Όχι. Α, τα ενεργοποιούμε, τα απενεργοποιούμε. Τι γίνεται εδώ. Ξεχάστηκα. Καλά, ο δικός μου τι κάνει τόση ώρα. Α, με στεναχωρείς. Λοιπόν, για να δούμε. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε και αυτό εδώ το πραγματάκι. Πράγμα. Ωραία. Και εμείς τι θέλουμε τώρα εδώ να φτιάξουμε. Τάγκ. Το έχω βγάλει πούντο. Να το να. Και θέλουμε και να βάλουμε και έναν engineer για να είναι μαζί με το tank. Πάμε, πάμε. Ωραίο έτσι όπως το έχουν φτιάξει με την υποστήριξη του υπολογιστή να μπορείς να παίξεις στην ίδια ομάδα, να χωρίζεστε, να βγάζετε στρατό ταυτόχρονα μαζί και να μπορείς να κάνεις αυτό το game. Έρχεται και το ταξάκι. Ωραία. Ωραία, μπορούμε από εδώ. Άμα το πατήσουμε μπορεί και να το παίρνει. Πού πάτε μωρέ. Πού πάτε μωρέ. Λοιπόν, ωραία. Και ας πάρουμε. Να το δούμε αυτό. Τι βγάζει. Δεν είναι έτοιμο ακόμα. Εδώ είναι assault για όπλα. Tank destroyer. Rocket. Artillery, δηλαδή αυτά εδώ που ξεκλειδώνουν, που τα χρησιμοποιούμε η κάθε μία μονάδα δηλαδή, όταν το ξεκλειδώσουμε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εδώ έχει ένα assault gun, ωραία. Είναι και εδώ το Mi-5,
το transport. Και αυτό εκεί. Και να δούμε. Εγώ κάπου... Α, να το, εδώ είναι. Δεν έχει πάει ακόμα. Έτσι, πάρε να έχεις. Και έρχεται και κακοκαιρία. Όλα μαζί. Ρίξε γρήγορα, 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 γρήγορα. Γρήγορα. Άμα δεν παράς, δεν κάνετε δουλειά. Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Ωραία. Μέσα γρήγορα και πάμε εδώ. Ο εχθρός ήδη έχει στους 96 πόντους και πέφτει. Μπορούμε να βγάλουμε και ομάδα στρατού που μπορούμε να μαζέψουμε αυτά εδώ τα καλούδια. Έτσι. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Μας λέει ότι η κακοκαιρία είναι επάνω μας. Τα έχουμε πάρει όλα, εδώ έχει στρατό τώρα. Αυτό πώς γίνεται τώρα, γίνεται. Μάλιστα. Α, τέλος πάντων, πατάμε τον D να κατεβάσουμε τους engineer και να το φτιάξουμε. Ωραία, αυτό ήθελα να κάνω, να υπάρχει υποστήριξη. Έτσι, γρήγορα. Και engineering. Τελειώνει βέβαια το παιχνίδι. 18 βαθμούς. Και engineering από πίσω να φτιάχνουν. Πάρε να έχεις. Πάρε να έχεις. Έτσι. Και πάμε. Ντου. Ντου. Engineers moving in. Τέλος. Το παιχνίδι λοιπόν τελείωσε. Αυτό είναι το πρώτο βιντεάκι λοιπόν έτσι που σας δείχνω στο Easy μαζί με υπολογιστή και με συνεργασία τον υπολογιστή μαζί με μένα. Έτσι, εδώ είναι κάποια πραγματάκια που μας ξεκλειδώνει. Αν θα φτιάξω κι άλλο ένα βίντεο το οποίο θα παίξω μόνος μου μαζί με τον υπολογιστή και αν είναι μετά θα κάνω και βιντεάκι μαζί με παρέα. Να δούμε πώς είναι στη συνεργασία, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να παίξουμε δύο παίχτες στην ίδια ομάδα εναντίον υπολογιστή ή δύο υπολογιστών. Έτσι μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το συγκεκριμένο παιχνιδάκι. Αυτό είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ελπίζω να σας άρεσε, να το ευχαριστηθήκατε. Περιμένω σχόλια, τις εντυπώσεις, εγγραφή στο κανάλι YouTube, στη Steam σελίδα Greek Titans και στη σελίδα Facebook και στο Google Plus όπου μπορείτε να με κυκλώσετε. Περιμένω τα σχόλια σας λοιπόν, εντυπώσεις, like αν σας άρεσε ή όχι και θα σας δώσω το επόμενο βιντεάκι. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.